Κύριε Υπουργέ, στο ετωλικό έτολο Ακαρνανίας υπήρχε μέχρι πρόσφατα ένα πολύ σημαντικό μουσείο. Ήταν το μοναδικό μουσείο αμιγός χαρακτικής τέχνης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ήταν και είναι τραγικό το ότι χρησιμοποιείται ο αόριστος στην φρασιολογία μου, γιατί δεν υπάρχει πλέον. Ήταν το μουσείο Βάσος Κατράκη, Παύλα, Εικαστικό Κέντρο Χαρακτικής. Ήταν ένας χώρος που στέγαζε τη 15χρονη δουλειά της Βάσος Κατράκη στο παραδοσιακό ξύλο και την 35χρονη χαρακτική της στην πέτρα. Στέγαζε συνολικά μία συλλογή από 400 έργα. Έργα που κυριολεκτικά σημάδεψαν την παγκόσμια χαρακτική δημιουργία, εκφράζοντας το μόχθο και τους μεγάλους αγώνες του λαού μας για δίκιο και ελευθερία από την αντίσταση και τα δύσκολα με τη φιλιακά χρόνια μέχρι έως τη δικτατορία. Αυτή η τεράστια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά για το λαό μας και ιδιαίτερα για το λαό της Ετωλοακαρνανίας και του Ιτωλικού κυριολεκτικά σάπιζε μέχρι σήμερα, κυρίως από τη διαβρωτική αδιαφορία όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Παντελώς ακατάλληλες οι συνθήκες φύλαξης και έκθεσης των πολύτιμων έργων, κάποια εκ των οποίων καταστράφηκαν ανεπανόρθωτα. Έχω ένα λεύκομα εδώ, το οποίο πραγματικά θα ήθελα να είχατε τη δυνατότητα να το πιάσετε στα χέρια σας για να δείτε την μούχλα που αποπνέει. Αυτό μέχρι πρόσφατα διανέμονταν στους επισκέπτες του μουσείου. Στα 18 λοιπόν χρόνια ύπαρξής του, αυτό το μουσείο δεν λειτουργήσε ποτέ με προδιαγραφές μουσείου. Όλες μα όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ δεν ενδιαφέρθηκαν στο ελάχιστο να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, ούτε με επαγγελματίες ξεναγούς ή ειδικούς όπως προβλέπει το καταστατικό του. Ως δε επιστέγασμα αυτής της πολιτικής, 30 δευτερόλεπτα κύριε Πρόεδρε, ως δε επιστέγασμα αυτής της πολιτικής απαξίας, με το δικό σας νόμο, τον 5056 το 23, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Δήμου Μεσολογγίου, δηλαδή το κέντρο και μουσείο χαρακτικών τεχνών Βάσου Κατράκης, στο τέλος του χρόνου αυτό εδώ πέρα που πέρασε, καταργήθηκε, έκλεισε, λουκέτο. Κύριε Υπουργέ, σήμερα σας θέτω όμως ερώτημα. Ποια μέτρα προτίθεστε να πάρετε προκειμένου να εξαιρεθεί αυτό το μουσείο από την κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων, κάτι που επίσης ζητάμε ομόφωνη απόφασή του και ο Δήμος Μεσολογγίου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διοικητική του αυτοτέλεια, να αναπτυχθεί όπως του πρέπει ως μουσείο διεθνούς εμβέλειας, αντάξιο της μεγάλης και με διεθνές διακρίσεις χαράκτηρες βάσης Κατράκη. Σημειωτέων ότι ακόμη και μετά την εφαρμογή του νόμου έχετε εξαιρέσει και άλλα μουσεία. Να καλυφθεί επίσης η ανάγκη ειδικευμένης επιστημονικής μέρημνας στο εν λόγω μουσείο όσον αφορά την καταγραφή, μελέτη, διάσωση, συντήρηση, ανάδειξη, τεκμηρίωση και προβολή του μεγάλου πλούτου που υπάρχει στο μουσείο αυτό και να εξασφαλιστεί η γενναία χρηματοδότησή του. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ πρωί, κύριε Πρόεδρε. Θερμές ευχές για τη νέα χρονιά που ξεκινάει. Υγεία πάνω απ' όλα. Αγαπητέ κύριε Παπαναστάση, στην τοποθέτησή σας είχατε κάτι οξύμορο. Είχα σκοπό να σας απαντήσω μονολεκτικά ότι το μουσείο είναι παρελθόν ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο. Έχει βγει διαπιστωτική πράξη. Αλλά με βάλετε συνήντρικα να σας απαντήσω σε αυτά που είπατε. Τι περιγράψατε? Να μην είναι το μουσείο, καταστρεφόμαστε. Λουκέτο το μουσείο. Εξαϊλώθηκε το μουσείο, δεν είναι σήμερα. Και το μουσείο δεν λειτουργεί το μουσείο σήμερα. Λειτουργεί. Το αφημί σας μοιάζει. Το αφήνουμε στην άκρη. Δεύτερο. Μουχλιασμένους οδηγούς, άθλιες εγκαταστάσεις, δεν είχε εξαερισμό, δεν είχε τέτοια το νομικό πρόσωπο. Αυτό που θέλετε να καταργήσετε. Να κρατήσετε, να διατηρήσετε. Και είσαστε τόσο ικανοποιημένος τόσα χρόνια, περηφανευόσασταν για το επίπεδό του και το θέλετε να το κρατήσετε. Σας άρεσε αυτή η εικόνα. Να χρηματοδοτηθεί. Πώς θα χρηματοδοτηθεί? Ζητήθηκε χρηματοδότηση. Από ποιον? Ξέρετε τι προσωπικό ζήτησε το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο του προγραμματισμού προσλήψεων? Μηδέν. Δεν ζήτησε ένα άτομο. Είναι ευθύνη της νέας δημοτικής αρχής, η οποία ανέλαβε την προηγούμενη εβδομάδα,
να σχεδιάσει, να οργανώσει, να επιλέξει τον καλύτερο τρόπο για την ανάδειξη του μουσείου μέσα σε οργανωμένο πλαίσιο του Δήμου, με κατάλληλο προσωπικό, με ενιαία οικονομική υπηρεσία, με σωστή και χρηστή διαχείριση. Διότι, όπως είπα και στην απάντηση σε επίκαιρο ερώτηση του κυρίου Ζαμπάρα, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ της Αιτωλοκαρδανίας, κομμάτι από τη διαχείριση του μουσείου απασχολεί ήδη την Εθνική Αρχή Διαφάνειας με έγγραφο που έχω στείλει. Και περιμένουμε από εκεί να δούμε τι θα βγάλει ο έλεγχος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Παπαναστάσης έχει το λόγο για τη δευτερολογία του. Κύριε Υπουργέ, περιγράψατε ένα δικό σας αφήγημα. Η κατάσταση είναι αυτή την οποία περιγράψατε άθλια μέχρι του τέλους του χρόνου πραγματικά. Έτσι ήτανε. Γι' αυτό έχουμε και τα μουκλιασμένα. Και τα κυρίως, όχι τα μουκλιασμένα φυλάδια, τα κατεστραμμένα έργα. Αλλά σε ένα φορέα, σε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο είχε το πλαίσιο, αν οι κυβερνήσεις εφάρμοζαν στο ελάχιστο την έννοια, την ανάδειξη της έννοιας πολιτισμός. Γιατί πραγματικά αυτή η εικόνα δεν είναι μόνο για το Μουσείο Κατράκη, είναι ευρύτερη. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε και δεν είναι επιχείρημα αυτό, πραγματικά δεν είναι επιχείρημα η κατάντια, η απαξία από όλους μέχρι σήμερα να λέμε εφόσον κατάντησε έτσι, τι θα κάνουμε. Προτείνει η κυβέρνηση με βάση τον νόμο αυτόν ο οποίος ήρθε να συνεχιστεί η λειτουργία του στα πλαίσια μιας υπηρεσίας ενός Δήμου με υπεύθυνο έναν αντιδήμαρχο, όποιον τύχει, τι να κάνουμε, αυτόν έχει. Ο Δήμος αυτόν θα βάλει. Με χρηματοδότηση, αν έχει ο Δήμος από τα συνολικά του κονδύλια, με έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, γιατί δεν προβλέπεται ως υπηρεσία του Δήμου να έχει, και εσείς αυτό το λέτε πρόοδο. Εγώ θα σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που συνειδητά η κυβέρνηση απαξιώνει, παραλαμβάνοντας το απαξιωμένο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, η Προεδρία της Δημοκρατίας, τώρα γιατί εφέτος είναι τα 50 χρόνια από την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας, το επιλέγει ως εικαστικό πυρήνα για ανάδειξη αυτών των χρόνων έργα της Κατράκη. Αυτό είναι. Ψαχτείτε. Ψαχτείτε λοιπόν και δώστε την δυνατότητα στον ελληνικό λαό αυτή την πολιτιστική κληρονομιά να τη χαρεί, να την αναδείξει και να διαμορφώσει και νέους εικαστικούς. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο θέλω να σας πω. Αυτό που η πολιτική σας απαξιώνει αυτή τη στιγμή και αναφέρομαι στο μουσείο και στην ανάδειξή του, υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον, όχι μόνο εγχώριο, διεθνές ενδιαφέρον για χρηματοδότηση της συντήρησης, μούχλα, της συντήρησης, της ανάδειξης, της επεξεργασίας και της προοπτικής αυτού του έργου. Η κυβέρνησή σας λοιπόν περί άλλων τη βάζει, γιατί ο πολιτισμός δεν είναι στις προτεραιότητές σας. Αυτό πραγματικά η πορεία και η προοπτική που δίνουν τα νομοθετήματά σας, αυτό δείχνει. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Ξέρετε, αγαπητέ κύριε Παπαναστάση, δύο πράγματα. Επειδή κάποιοι είμαστε στην αυτοδιοίκηση χρόνια και τυχαίνει να ξέρουμε και τις διαχρονικές θέσεις των κομμάτων, ξέρω κάποια κόμματα που φωνάζανε πριν 5, 6, 7, 8, 10 χρόνια για την κατάργηση των νομικών προσώπων, για την ενσωμάτωση των Δήμων με μεταφορά όλου του προσωπικού μέσα στο Δήμο. Έγινε, τώρα φωνάζω και το αντίθετο. Καλωσορίζουμε το ενδιαφέρον το διεθνές για την ανάδειξη και την προστασία του μουσείου. Δεν θα γίνει επειδή μπήκε μες στο Δήμο, αυτό λέτε. Το ότι συστήνεται επιτροπή με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας του μουσείου, δεν το ξέρετε. Το αν θα έχει ξεχωριστό αφημί είναι το πρόβλημά σας, αυτό είναι σας το πρόβλημα. Δηλαδή όλα τα βρήκατε. Μα αυτό θέτεται, κύριε Παπαναστάση μου, αυτό θέτεται. Θέμα αφημί, να διατηρηθεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Δεν σας νοιάζει τίποτα άλλο, δεν σας νοιάζει εκεί που φτάσαμε σήμερα, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Κάνει προγραμματική το Μουσείο Κατράκη να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και δεν προχωράει. Και γίνονται μέσα και πάει υπόθεση στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Αυτό είναι το θέμα. Ή να φτιάξει το μουσείο να πάρει τη θέση που της αξίζει στην προσφορά της Κατράκης στον ελληνικό πολιτισμό. Και πολύ σωστά η Προεδρία της Δημοκρατίας το αναδεικνύει. Και το αναδεικνύει γιατί το μουσείο υπάρχει, συνεχίζει και λειτουργεί. Έκλεισε το μουσείο.
Δεν υπάρχει το μουσείο σήμερα. Γιατί λαϊκίζετε με αυτόν τον τρόπο, το οποίο δεν ταιριάζει στην παράταξή σας. Να κάτσετε να δούμε, περιμένω την πρόταση της Δημοτικής Αρχής του Μεσολογίου να μας πει τι θέλει να κάνει, πώς θα το αναδείξει, τι χρηματοδότηση θέλει. Δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα. Υπάρχει το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, το οποίο το διαχειρίζει την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία φαντάζομαι ότι θα έχει διάθεση να βοηθήσει ένα τέτοιο μουσείο και τέτοια αισθητική. Δεν αξίζει αυτή η εικόνα σήμερα ούτε στην Κατράκη, ούτε στους πολίτες του Ετελικού, ούτε στους πολίτες της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Ευχαριστώ.